Με τον καθιερωμένο αγιασμό, ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά με 1.000.000 μαθητές να βρίσκονται στα θρανία. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε συγκεκριμένα για 573.000 και πλέον μαθητές του Δημοτικού, 293.000 του Γυμνασίου και 210.000 του Λυκείου, αλλά και σχεδόν 150.000 δασκάλους και καθηγητές. Στην Αλεξανδρούπολη, φορείς και θεσμικοί βρέθηκαν στα σχολεία της πόλης προκειμένου να παραστούν στον αγιασμό και ευχήθηκαν στα παιδιά μια καλή σχολική χρονιά με υγεία και φώτιση. Μια σχολική χρονιά ξεκινάει με τους μαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς να είναι έτοιμοι να προσπαθήσουν έτσι ώστε το αποτέλεσμα αυτής της χρονιάς να είναι όσο γίνεται πιο δημιουργικό και πιο μεγάλο. Κυρίως από τους μαθητές μας για την απόκτηση των γνώσεων και την επιτυχία τους για όσους τελειώνουν φέτος το σχολείο, το Λύκειο και τη τεχνική, το ΕΠΑΛ, για το Πανεπιστήμιο. Θέλω να ευχηθώ εκ μέρους του Δημάρχου και εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής σε όλους τους μαθητές να είναι γεροί, υγεία, δημιουργικότητα. Μια καινούργια σχολική χρονιά αρχίζει. Μια χρονιά με αισιοδοξία, με ελπίδα για όλα αυτά τα παιδιά που αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες για μια πιο ουσιαστική και καλύτερη ζωή στο μέλλον. Μέσα στα σχολικά συγκροτήματα όπου κάποτε όλοι περάσαμε και ζήσαμε στιγμές και έχουμε μνήμες από αυτούς τους χώρους. Το πιο σημαντικό όμως είναι οι νέοι να ελπίζουν στις δυνατότητες που τους παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο υποστηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο, αλλά και από τις οικογένειές τους. Από τις οικογένειες των παιδιών που μεταλαμπαδεύουν τις αρχές και τις αξίες για να μπορέσουν να είναι πιο δυνατά, πιο ισχυρά στο μέλλον. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες. Τα τμήματα ένταξης, το εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικής αγωγής έχει τοποθετηθεί. Και μπορώ να πω ότι σε όλο το νομό η κάλυψη όσον αφορά στο προσωπικό είναι πάνω από το 95%. Ευχόμαστε όλοι στους μαθητές, στις μαθήτριες και στους καθηγητές να έχουν μια χρονιά γεμάτη υγεία και φώτιση από το Θεό. Με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Μαρόνιας και Κομωτινής Παντελεήμονα πραγματοποιήθηκε στις 8.30 το πρωί ο αγιασμός και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Κομωτινής. Μαθητές και γονείς συγκεντρώθηκαν στον αύλαιο χώρο για την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Τις ευχές τους έδωσαν στους μαθητές και τις μαθήτριες και φυσικά στους εκπαιδευτικούς οι βουλευτές Μουσταφά Μουσταφά, Αϊχάν Καραγιουσούφ και Ιλχάν Αχμέτ, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο Δήμαρχος Κομωτινής και ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ αναγνώστηκε και μήνυμα του Υπουργού Παιδείας. Ίδιο σκηνικό και στις Σέρρες, με τον Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης Θεολόγο να τελεί τον αγιασμό στο 18ο Δημοτικό Σχολείο. Η μητέρα Εκκλησία μας είναι κοντά στα παιδιά μας, αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα και στους γονείς, αυτή την όμορφη ημέρα που σηματοδοτεί το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Περιβάλλουμε τα παιδιά με πολύ στοργή, με πολύ αγάπη, με την προσευχή μας να προκόψουν σε αυτόν τον αγώνα τους για την κατάκτηση της γνώσεως και να αποταμιεύσουν μέσα στην ψυχή τους ό,τι καλό και ό,τι ευλογημένο και ό,τι ιερό και ωραίο μάθουν και διδαχθούν στο σχολείο. Το σχολείο είναι και πρέπει να λειτουργεί ως ένα πνευματικό φυτώριο μέσα στο οποίο θα αναδεικνύονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, ελάχιστες, οι οποίες πρώτα Θεός μέσα στην εβδομάδα, όταν τελειώσουν και οι υπηρεσιακές μεταβολές και διοριστούν και οι καινούργιοι αναπληρωτές, θα καλυφθούν και νομίζω ότι ξεκινάμε ευίωνα τη σχολική χρονιά, με πολύ λίγα κενά και με την ελπίδα και την πίστη ότι θα είναι δημιουργική και γόνιμη. Η εκπαιδευτική βιβλία είναι στη θέση τους όπως είχε προγραμματιστεί από τις αρχές του καλοκαιριού. Τα παιδιά μας ήρθαν με όρεξη και μάλιστα δήλωσαν ότι τους λείψαμε το καλοκαίρι. Ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού όλα να πάνε καλά και να παρέχουμε στα παιδιά μας την παιδεία και την εκπαίδευση που χρειάζονται και που δικαιούνται.